Εδώ είμαστε με τον πρωτεύσαντα, έτσι δεν λένε. Από τα μαθητικά μας χρόνια δεν το είχαμε αυτό. Αγαπητέ Σωτήρη, ωραία στιγμή, έτσι. Δηλαδή έβλεπα τις εικόνες κάτω από το γραφείο σου, ναι, Χρήστο. Πολύ πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Να ευχηθούμε στον Χρήστο τον Μπουκόρο. Ευχαριστώ, θέλω να ευχαριστήσω τους συμπολίτες αρχικά, έτσι ήταν πολύ ισχυρή. Σε πιάνω δεύτερη φορά συγκινημένο. Εντάξει, η συγκίνηση υπάρχει πάντα. Τώρα όταν οι πολίτες κατά αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνουν και ανανεώνουν την εντολή που είχαν δώσει πριν 4 χρόνια. Ναι, αλλά να σου πω τώρα κάτι. Τώρα είναι η στιγμή σας, είναι η στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Θα είμαστε κυβερνητικοί. Θέλω να πω το δύσκολο ήταν το 14, το 15, συγγνώμη. Πολύ δύσκολη μάχη τότε. Δηλαδή να το χαρίσει. 12 βέβαια. Εγώ καταλαβαίνω δύσκολη, τη χαρά του τότε. Ναι. Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή ήταν ένας βουλευτής, ναι, ειδικά τον Γενάρη, ήσουν ο μόνος της αντιπολίτευσης. Έχετε και εικόνες, βέβαια. Έτσι. Τις δείξαμε και νωρίτερα στην ενημέρωση. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα πω, συνέβη το αναμενόμενο. Εκτός αν το λες σε σχέση με τον συναγωνισμό που είχατε και στο ψηφοδέλτιο. Ναι, ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο. Ήταν ένα καλό να ψηφοδέλτιο. Να σου δίνουν οι συμπολίτες μια διαφορά 5.500 ψηφοδελτίων από το δεύτερο σε ένα τόσο ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο. Είναι και αυτό μια εκτίμηση που εκφράζεται στην κάλπη. Αυξάνει το βάρος που αναλαμβάνω και τις ευθύνες. Θα είμαι κυβερνητικός βουλευτής τώρα. Οπωσδήποτε και στη Βουλή τα καθήκοντα θα είναι αυξημένα, ιδιαίτερα με το χρονοδιάγραμμα που έχει δημοσιοποιήσει ο πρόεδρός μας ότι πρέπει να υλοποιηθούν ορισμένα πράγματα πάρα πολύ σύντομα. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να τρέξουμε. Εσείς θα έχετε χρόνο να διαβάζετε. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ξανακούσουμε. Νομίζω θα μοιραστεί η δουλειά τώρα. Δεν είμαστε και 78, είμαστε 158, έτσι. Ναι. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Μπορεί να είναι μεγαλύτερος ο όγκος, περισσότερα τα νομοσχέδια, αλλά είναι καλά επεξεργασμένα γιατί το κάνουμε τα 2-3 τελευταία χρόνια. Δεν τα φέρουμε νομοσχέδια στο γόνατο. Έτσι, αυτά έχουν μελετηθεί. Σχεδόν είναι έτοιμα τα πρώτα νομοσχέδια που θέλουμε να ψηφίσουμε. Και αυτό οπωσδήποτε θα μας δώσει μια ανάσα. Κοινοβουλευτικά εννοώ. Ύστερα περισσότερος κόσμος, θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω δεν ξέρω καλά αν παίζω με τον πόνο. Εγώ σε είδα να μπαίνει στο στούντιο περιχαρή, με ένα χαμόγελο από τον αυτή μέχρι τ' άλλο. Και αλίμονο πώς θα μπορούσε να είναι, αλλά το τηλέφωνο. Εδώ έχει είναι. Χτυπήσει. Έχει χιλιάδες φορές σήμερα και χθες. Χιλιάδες, πραγματικά. Για πες, τι γίνεται με αυτό το θέμα. Ακούτε και εσείς τα σενάρια. Κοιτάξτε να δείτε, για τις δεν μπαίνω καθόλου σε αυτή τη λογική. Δεν μπαίνω καθόλου σε αυτή τη λογική. Είναι μια αρμοδιότητα αποκλειστική του Πρωθυπουργού. Είναι η πρώτη κυβέρνηση σε μια δύσκολη εποχή. Νομίζω ότι ο ίδιος έχει στο μυαλό του πώς θέλει να δουλέψει και να αποδώσει αυτή η κυβέρνηση. Άρα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα στήσει την πρώτη κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα. Ευκαιρίες θα υπάρχουν για όλους. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιολογεί τη δουλειά του καθένα έτσι. Και έτσι από εκεί και πέρα δίνει και τις ανάλογες θέσεις ευθύνης. Λοιπόν, τώρα είναι ένα κομβικό σημείο τώρα. Και θα έλεγα να περιμένουμε να ακούσουμε από το να προτρέχουμε και να λέμε στις 6 ώρα να πούμε ότι να ο κύριος Πέτσας, όμως, αν ο μέχρι σήμερα διευθυντής του γραφείου του κυρίου Μητσοτάκη που αναλαμβάνει κυβερνητικός εκπρόσωπος θα κάνει τις ανακοινώσεις, άρα στις 6. Μείνετε συντονισμένοι στην διάρκη. Βεβαίως, πολλά. Το μεγαλύτερο αξίωμα στην πολιτική είναι αυτό του βουλευτή. Αστείευεσαι, εννοείται. Γιατί εκείνη η ευθεία αναφορά στην κοινωνία. Έτσι, αντιπροσωπεύει στην μα κοινωνία. Μα το άλλο είναι μια επιλογή. Σώμα. Που ναι. Το έχουμε δει, αλλού να βγαίνει, που αλλού να μην είναι βγαίνει. Έτσι, αύριο είναι διαφορετικά. Όχι, και έχουμε δει να βγαίνει, ναι, να μην ακριβώς, βγαίνει. Ακριβώς, δηλαδή, πόσο αποτυχημένοι ενώ στα υπουργικά του καθήκοντα προέκυψαν στα πολλά δημοκρατικά χρόνια της χώρας μας. Το λέω από τη μεταπολίτευση και εδώ. Και εγώ είμαι της άποψης ότι η πολιτική είναι μαραθώνιος. Δεν είναι σπριντάρισμα έτσι. Και λοιπόν, ένα-ένα τα βήματα τώρα, και σταθερά. Πάμε να δούμε τώρα. Καλά, εννοείται σηκώνεσαι και φεύγεις να χτυπήσει τηλέφωνο από εκεί. Λοιπόν, δεν θα χτυπήσει τώρα. Πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Κανείς δεν θέλει να σας στερήσει τη χαρά. Ο στόχος, ο μεγάλος στόχος της αυτοδυναμίας. Μεγαλύτερη διαφορά είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Περιμένατε μεγαλύτερη διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την εξουσία, αλλά δεν έχασε τη μάχη. Το 31,6 είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να το έχει στα χρόνια που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Εντάξει, 29%, 29%. Σκάλωνε εκεί, 29%. Στο 29. Εντάξει, ναι. Θέλω να πω το 8,2. Είναι μικρότερη από τις ευρωεκλογές που εσείς
την φανταζόσασταν διευρυμένη τη διαφορά. Σίγουρα. Όμως πρέπει να συνυπολογίσουμε εδώ πέρα τη μεγαλύτερη αποχή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι μεγαλύτερη η αποχή. Αδίκησε τη Νέα Δημοκρατία η αποχή. Δεν το ξέρω. Πρέπει αυτό να δούμε κάποια στοιχεία για να πάμε. Γιατί την αποχή ο ΣΥΡΙΖΑ τη φοβόταν. Ο Πρωθυπουργός έλεγε. Ναι, εμείς χάσαμε αυτή την αποχή. Ναι, δεν ήταν η νίκη των 10 και των 12 μονάδων που περιμέναμε. Είναι όμως μία από τις μεγαλύτερες νίκες της μεταπολίτευσης, στις 4-5 μεγαλύτερες νίκες, νομίζω, έτσι. Οι 8 και πλέον μονάδες, αν το βάλουμε κάτω. Άρα είναι μια ευρεία νίκη. Πόσο μάλλον όταν συνδυάζεται και με μια αυτοδυναμία. Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Το κλίμα των τελευταίων ημερών έδειχνε πως ναι. Φαίνεται όμως ότι τόσο τα exit poll, όσο και δημοσκοπήσεις, όσο και η δική μας εκτίμηση, δεν είχαν πιάσει κάποιες λεπτομέρειες και κάποιες παραμέτρους. Και ένα μήνυμα η κοινωνία, τώρα το λέω ότι και στον δημοσιογράφο, ότι σας θέλουμε συνθετικά να πορευτείτε. Και ξέρω ότι είναι δύσκολο, γιατί δεν συναντιόσαστε σε πολλά πεδία με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κρατάει δυνάμεις ο ΣΥΡΙΖΑ, αρκετά μεγάλες. Εσείς περιγράφετε ένα κόμμα που έχει καταστρέψει, έχει ισοπεδώσει, όχι εσείς, όλες οι αντιπολιτεύσεις. Κυριαρχεί εσείς, οι αξιωματικοί. Δεν φάνηκε αυτό στην κοινωνία να περνάει απόλυτα. Δυστυχώς, αγαπητέ Σωτηρία, η εθνική ενότητα παραμένει ακόμα ζητούμενο. Δεν είμαστε όσο ενωμένοι θα έπρεπε. Σε αυτή την κατεύθυνση, η συνεργασία όλων των δυνάμεων, γιατί εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο πατριώτες. Υπάρχουν κυβερνήσεις που κάνουν πολλά λάθη και άλλες που κάνουν λιγότερα λάθη. Κυβερνήσεις που κάνουν μεγαλύτερα ή και μικρότερα λάθη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κάποιος αγαπάει περισσότερο και κάποιος λιγότερο την πατρίδα του. Υπό την έννοια αυτή, κάποια σημαντικά ζητήματα που θα μας οδηγήσουν οριστικά έξω από την κρίση και όχι τυπικά, πρέπει να το δουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Και δεν λέω να συμφωνήσουν, ούτε να ψηφίσουν στο κοινοβούλιο, αλλά να μην δημιουργούν τοξικό και διχαστικό περιβάλλον, ώστε αυτά τα προβλήματα να μην μπορούν να λυθούν. Θέλω να πω ότι εμείς ως αντιπολίτευση ψηφίσαμε αρκετά νομοσχέδια του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση 2012-2014 δεν είχε ψηφίσει απολύτως τίποτα. Αλλά τώρα γεύτηκε και τη δυσκολία της εξουσίας. Έτσι. Πιστεύεις ότι θα έρθει ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ? Πιστεύω ότι η ΙΤΑ από την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Ότι η ΙΤΑ τον καθιστά πιο κανονικό κόμμα. Πιο κανονικό από ότι ήταν. Που θα έχει αφήσει πίσω και τον ακτιβισμό. Θέλω να πιστεύω ότι εγώ δεν καταδικάζω έτσι τον ακτιβισμό σε όλες τις μορφές, αλλά ο πολιτικός ακτιβισμός όταν δεν έχει ένα υπόβαθρο θετικό, δηλαδή με την έννοια ότι να προλάβω ένα πρόβλημα, να επιλύσω ένα πρόβλημα με ριζοσπαστικό τρόπο και γίνεται ακτιβισμός για να δημιουργήσουμε μπάχαλο και να πάει πίσω η οικονομία, να πάει πίσω η κοινωνία και δεν διατυπώνουμε μια διαφορετική αλλά στη θετική κατεύθυνση πρόταση, πρέπει να τελειώνουν αυτά τα πράγματα. Και οι μπαχαλάκηδες πρέπει να τελειώνουν. Και όλες αυτές οι ιστορίες για να γίνουμε ένα ανταγωνιστικό κράτος στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικογένειας. Πάντως στο πεδίο της ασφάλειας, παντού έχετε δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες, αλλά στο πεδίο της ασφάλειας, κυρίως για την πρωτεύουσα, γιατί εσύ εκ των πραγμάτων μοιράζεις την εβδομάδα σου, εδώ και στην Αθήνα, πρωτεύουσα, άρα το ζεις, γιατί έχει σημασία υπάρχει να έχεις πρόβλημα. Την αίσθηση του κλίματος της ανασφάλειας. Υπάρχει πρόβλημα όταν βγαίνουν μπαχαλάκιδες. Εκεί καταλαβαίνεις ότι στην επόθεση και σπάζουν μέχρι και τις βιτρίνες της Βουκουρεστίου. Ναι, αλλά στην επόμενη επίθεση του Ρουβίκονα δεν θα έχετε πολλά άλοθη, εκτός αν γίνει αύριο. Εντάξει, εννοώ ότι μέχρι να αναλάβουν. Όσο και αν δεν έχουμε ανοχή, κάποιους πρώτους μήνες, ας πούμε, ο κόσμος ήταν ανεκτικός μέχρι να πάρει μπροστά η μηχανή, έτσι. Ναι. Αλλά τα νομοσχέδια θα έχουν ψηφιστεί νωρίτερα ακόμα. Έτσι. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες των νομοσχεδίων. Νομίζω ότι τα έχει πει στη συνέντευξή του πριν 2 εβδομάδες στην Καθημερινή ο νέος Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός μας. Είχε πει ότι το πρώτο θα είναι το οργανόγραμμα της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα θα πάμε στην κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου, στην αυστηροποίηση, τα σημειακές αλλαγές στον ποινικό κώδικα που ψήφισε βιαστικά η προηγούμενη κυβέρνηση, ώστε να μην έχουμε έτσι, αν θέλετε, ευνοϊκή μεταχείριση βάρη ποινητών, ας πούμε, ή ανθρώπων που ευθύνονται για βαρύτατα εγκλήματα ιδιαίτερης επαξίας. Όλα αυτά θα αλλάξουν, όπως η αυστηροποίηση των ποινών για καταστροφή δημόσιας. Εγώ θα έλεγα γιατί όχι και ιδιωτικής περιουσίας. Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει μια βαριοπούλα και να καταστρέφει την περιουσία του άλλου και να τη βγάζει έτσι σχεδόν άβρεκτος. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε στο ζήτημα της ασφάλειας, αλλά και στα ζητήματα της οικονομίας. Υπάρχουν προτεραιότητες οι οποίες έχουν παρουσιαστεί, έχουν αναλυθεί. Και εγώ βεβαίως περιμένω με μεγάλη χαρά και με μεγάλη προσδοκία να σμπρώξουμε γρήγορα κάποιες εμβληματικές επενδύσεις οι οποίες εκκρεμούν. Αυτό πραγματικά θα δώσει ένα σήμα στη διεθνή κοινότητα αλλά και στην εγχώρια οικονομία ότι κάτι αλλάζει, κάτι γίνεται.
προχωράμε καλύτερα, προχωράμε ταχύτερα, προχωράμε πιο συντονισμένα. Τι συμβολισμό έχει η τοποθέτηση στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης του Παναγιώτη Πικραμένου? Εντάξει, τι θέλετε να συμβολίσετε? Ο Πικραμένος είναι ένας καταξιωμένος δικαστικός, ο οποίος επλήγει εσκεμμένα, νομίζω, από την κυβέρνηση την προηγούμενη, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας... Τον έβαλε στο επικράτεια. Έχει ένα κύρος, είναι έπρεπε. Πρώην πρωθυπουργός, έστω υπηρεσιακός κτλ. Συνθέτει στην προσωπικότητά του ορισμένα χαρακτηριστικά σοβαρότητας, μετριοπάθειας και λογικής. Να πούμε ότι σύμφωνα με το νέο σενάριο, αν και είναι ένα σενάριο αν που σε μια μισή βέβαια, ώρα, αυτά, ναι, ναι, ναι. Σε μια μισή ώρα θα τα ξέρουμε όλα αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι, δεν θα γίνει υπουργός η κυρία Κεφαλογιάννη και στην θέση της στο τουρισμό τοποθετείται ο Χάρης Θεοχάρης και ο Τσιάρας τελικά που έχει ενδιαφέρον τοπικό, εγώ θεσσαλικό. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά τα σενάρια πάντως, τα δίνω εγώ έτσι. Εσύ τα λες, αγαπητέ Σωτήρη. Λοιπόν, θα είναι στο δικαιοσύνης τελικά που ακούστηκε και νωρίτερα και αγροτικής ανάπτυξης που επίσης έχει ενδιαφέρον για τη Θεσσαλία, ο Μάκης ο Βορύδης. Πώς μας φαίνεται ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αν τελικά πάει στο δημοσίο αστάξιος? Δεν θέλω να σχολιάσω πληροφορίες, θα δούμε την κυβέρνηση και νομίζω θα τα πούμε μετά. Θα με ξανακαλέσεις την λοιπόν, εκπομπή. Σε αφήνω να ξεκουραστείς γιατί σε συμπονώ σε ανθρώπινο επίπεδο. Σε συγχαίρω και πάλι, αλλά σε ανθρώπινο επειδή ξέρω ότι το έχεις πάει σε ρία από χθες το πρωί. Λοιπόν, λίγες ώρες ξεκούραση σου αντιστοιχούν. Αγαπητέ Σωτήρη, και σένα πέρα από μεγάλη χαρά. Και τους τηλεθεατές της TRT. Να είσαι καλά. Να είστε καλά κι εσείς.